Κύριε Περιφερειάρχη, το βιομηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο της μεταμόρφωσης στα σύνορα με το Δήμο Λυκόβνησης Πεύκης αναδεικνύεται σε ορολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει, αφού δίπλα σε κατοικημένη περιοχή πλησίων σχολείων και αθλητικών χώρων σχεδιάζεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών. Σε αυτό το τεράστιο χώρο έχουν έδρα δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, μικρά και μεγάλα εργοστάσια και βιοτεχνίες. Και γίνεται βέβαια το μήλον της έρηδος για κάθε λογής επιχειρηματίας που χωρίς να υπολογίζουν περιβαλλοντικούς αλλά και υγειονομικούς κανόνες και απαγορεύσεις με τις ευλογίες φυσικά του κεντρικού κράτους αλλά και της περιφέρειας φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια συνεχώς και νέες επιχειρήσεις με αρκετές να είναι ρυπογόνες και επικίνδυνες. Η περιοχή είναι ήδη επιβαρημένη με ρήπους και κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της Αττικής με βάση τους δείκτες μικροσωματιδίων. Φυσικά, εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρηση, πάντα εκειμονεί ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος που μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες σε μια περιοχή που δεν έχει καμία πρόβλεψη προστασίας της γύρω περιοχής σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν είναι και πολύ μακριά τότε που πνίγει και όλη η Λυκόβρηση και όλη η μεταμόρφωση στους τοξικούς και καρκινογόνους καπνούς, όταν πήρε φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης στη μεταμόρφωση. Ενώ τέτοια εργοστάσια πιάνουν φωτιά συνεχώς με τεράστιες συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της Αττικής. Επομένως, κύριε Περιφερειάρχη, ρωτάμε την Περιφερειακή Αρχή: 1. Τι μέτρα θα πάρει για να απορρίψει την αίτηση λειτουργίας της επιχείρησης όταν και εφόσον κατατεθεί, ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση και η λειτουργία του εργοστασίου; 2. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας με επίκεντρο το ΒΥΠΑ ΒΙΟΠΑ για να αποφύγουμε τα χειρότερα σε ένα ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα και ειδικά μεγάλης κλίμακας; Και 3. Τι μέτρα λήφθησαν μετά τις πυρκαγιές που έχουν συμβεί στην Αττική σε χώρους ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων εργοστασίων για την προστασία των εργαζομένων και των κατοίκων;